Αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι μια στιγμή πολύ ιδιαίτερη, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλο το ΟΔΙΟ. Το γεγονός της ίδρυσης Συμφωνικής Ορχήστρας στην Καλαμάτα είναι ένα όνειρο πολλών χρόνων. Σήμερα το πρωί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Νίκο τον Ξανθούλη. Όλοι γνωρίζετε ότι ήταν διευθυντής στο Δημοτικό ΟΔΙΟ για πολλά χρόνια και ένας πολύ αξιόλογος μουσικός, ο οποίος μου λέει: «Δεν με βλέπεις, αλλά είμαι δακρυσμένος ακούγοντας αυτό. Ακούγοντας το ότι η Καλαμάτα θα κάνει αυτό το οποίο ακόμα και εγώ ονειρευόμουν όταν ήμουν διευθυντής». Και στη συνάντηση που είχαμε με τους μουσικούς, τους επαγγελματίες μουσικούς που μένουν στην Καλαμάτα, συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχουν πλέον των 25 επαγγελματιών που ζουν, διαμένουν στην Καλαμάτα και ήταν όνειρο ζωής δικό τους η δημιουργία αυτής της ορχήστρας. Και δεν σας κρύβω ότι μόλις δεν έχει περάσει ούτε καν μία εβδομάδα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει η ορχήστρα και έχουμε δεχθεί πάρα πολλά τηλέφωνα από πάρα πολλούς μουσικούς από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι λένε θέλουμε να έρθουμε. Βέβαια αυτή η ορχήστρα, θέλω να τονίσω ότι είναι μια ορχήστρα που θα πρέπει να ανήκει στην πόλη κατεξοχήν και εμείς απλώς θα φροντίζουμε να την ενισχύουμε εκεί που έχουμε ελλείψεις. Δεν είναι μια ορχήστρα δηλαδή που θα κάνουμε πρόσκληση σε όλο τον κόσμο να έρθει να παίξει, είναι μια ορχήστρα με σκοπό να δώσουμε σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία πίστεψαν στο ΟΔΙΟ, σπούδασαν, τελείωσαν, αποφύτησαν και πολλοί από αυτούς έχουν και καριέρα στο εξωτερικό, να αισθάνονται ότι η πόλη τους προσφέρει μια στέγη στα όνειρά τους. Σε αυτό το εγχείρημα, συμπαραστάτες είναι πάρα πολλοί καθηγητές του ΟΔΙΟ, αλλά βασική συμπαραστάτες είναι η Βίκη Βασιλιάδη που κάθεται δίπλα μου. Είναι μια από τα σημαντικότερα στελέχη του ΟΔΙΟ σχεδόν από την ίδρυσή του. Και θα ήθελα να πω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια συνεχώς με τσιγκλάει. Πότε θα γίνει η ορχήστρα, πότε θα γίνει η ορχήστρα, πότε θα γίνει η ορχήστρα. Τώρα λοιπόν, Βίκη, θα γίνει η ορχήστρα. Και με ένα σπουδαίο πατέρα. Και με ένα σπουδαίο πατέρα, βέβαια. Και το σημαντικό βέβαια είναι, και αυτό το λέω πραγματικά πολύ συγκινημένος, ότι χωρίς τη στήριξη του Δημάρχου δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και θέλω να τον ευχαριστήσω πραγματικά από τα βάθη της ψυχής μου. Το τι έχει προσφέρει στην πόλη, στον τομέα του πολιτισμού, μόνο εμείς που είμαστε καλλιτέχνες μπορούμε να το κρίνουμε στην πραγματική του διάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Καλαμάτας και τον κύριο Δούζη που είναι ο καινούριος πρόεδρος και έχει δώσει έναν αέρα στα θέματα της Φάρης και άξιος συνεχιστής όλων των προηγούμενων διευθυντών. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι έχω πραγματικά πολύ μεγάλη αγωνία. Θέλω 27 Δεκεμβρίου που θα γίνει η πρώτη συναυλία να μείνει η πόλη με ανοιχτό το στόμα. Και θα πολεμήσουμε ήδη από τη Δευτέρα. Έχουμε ξεκινήσει να πολεμάμε γι' αυτό. Μουσικά, η συμφωνική, τι ακριβώς είναι, πόσα όργανα περιλαμβάνει και ποιος είναι ο σκοπός, δηλαδή τι διαφορετικό θα προσφέρει. Ό,τι προσφέρει μια συμφωνική ορχήστρα. Συγκεκριμένα στην συναυλία της 27ης Δεκεμβρίου, δεν θέλω να πω το πρόγραμμα γιατί θέλουμε να είναι έκπληξη, θα το ανακοινώσουμε εν καιρό. Θα είναι κάτι με αυτό που γίνεται αντίστοιχα σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν έχει νόημα να κάνουμε μια συναυλία που να το πούμε κάλαντα. Θα το κάνουμε αυτό με την ορχήστρα του ΟΔΙΟ και με τις χοροδίες του ΟΔΙΟ. Θα είναι ένα εορταστικό πρόγραμμα με στόχο να περάσουν καλά και οι μουσικοί που θα παίζουν και όλοι οι ακροατές. Ακόμα και αν είναι άνθρωποι που για πρώτη φορά στη ζωή τους θα έρθουν στο Μέγαρο και για πρώτη φορά στη ζωή τους θα ακούσουν μια συμφωνική ορχήστρα. Η συμφωνική ορχήστρα είναι πλήρης συμφωνική ορχήστρα, αποτελείται από όλα τα όργανα, φλάουτα, όμποε, κλαρινέτα, φαγκότα, τρομπέτες, τρομπόνια, κόρνα, τούμπα, κρουστά, πρώτα βιολιά, δεύτερα βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα, κοντραμπάσα και αν χρειαστεί και πιάνο. Είναι δηλαδή μια πλήρης ορχήστρα, όπως η κρατική ορχήστρα και θα προσφέρει, έχει δυνατότητες να προσφέρει σε όλο το πλαίσιο του μουσικού φάσματος, από συμφωνική μουσική μέχρι μουσική κινηματογραφική, μέχρι τραγούδια, ό,τι θελήσουμε και αποφασίσουμε να κάνουμε σαν projects. Μαέστρο. Μαέστρος θα αναλάβει ο Ανδρέας Οτσελίκας, ο μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων και ο μοναδικός μαέστρος, Έλληνας μαέστρος, που έχει λάβει την υψηλή διάκριση στο διαγωνισμό Sibelius. Είναι ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός διεύθυνης ορχήστρας. Ο μόνος μαέστρος στην Ελλάδα είναι ο Ανδρέας Οτσελίκας που έχει τιμηθεί με αυτό τον τίτλο. Ποιες πόλεις έχουν συμφωνική ορχήστρα στην Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή συμφωνική ορχήστρα στην Ελλάδα έχει η Αθήνα, έχει η Θεσσαλονίκη,
η Πάτρα κάποιες φορές και η Καλαμάτα. Και η Καλαμάτα. Και βέβαια, όπως μπορείτε να φανταστείτε, τα μεγέθη, γιατί αν μιλάμε για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν είναι μεγέθη αντίστοιχα με την Καλαμάτα. Και αυτό είναι πρωτοποριακό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά θεωρώ και για τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Πόλη, ακόμα και στη Γερμανία με 70.000 κατοίκους, να έχει συμφωνική ορχήστρα είναι σπάνιο. Απλώς θα ήθελα